με εντάσει, κατηγορίε και αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα από πλειοψηφία και στρατόπεδο Κασελάκη, ολοκληρώθηκαν οι εκλογέ αντιπροσώπων εν ώψη του έκτακτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που επίκειται στι 8 με 10 Νοεμβρίου. Αντί γι' αυτό, διάλεξαν να βγάζουν fake αποτελέσματα, όμω οι νίκοι που επικαλούνται είναι ευπρόσδεκτοι. Αφού ισχυρίζονται ότι είναι νικητέ, δεν υπάρχει λόγο να ενεργοποιήσουν αύριο την Επιτροπή Νομιμοποίηση για να κόψουν συνέδρου. Έχουν την πλειοψηφία. Πάμε στο συνέδριο λοιπόν με του εκλεγμένου μα συνέδρου κανονικά και δημοκρατικά. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Η ενεργοποίηση Επιτροπής Έκδοσης Πιστοποιητικών Κοινωνικών Φρονημάτων για να κοπούν εκλεγμένοι σύνεδροι είναι μια πράξη που δεν έχει επιστροφή. Την ίδια ώρα, η πλευρά των 87 ανταπάντησε στην ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, χαρακτηρίζοντα την ω παραδοχή τη ήττα του σε τόνο θριαμβολογία. Ο Στέφανο Κασελάκη απόψε παραδέχτηκε την ήττα του θριαμβολογώντα για αυτήν. Παράλληλα, χτίζει την επιχειρηματολογία του για την αμφισβήτηση του αποτελέσματο του συνεδρίου που θα είναι συντριπτικό εναντίον του. Χτίζει άλοθη για να βγει να συνεχίσει το καταστροφικό έργο σε σχέση με την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ να προειδεάζει δήθεν για κοψήματα ε, κοψίματα πάλι ο τραμπικός κύριος Κασελάκης δεν θα βγάλει τάκρη. Όσο ένας άνθρωπος παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, παρουσιάζει την αριστερά με θέσεις ακραία δεξίες από αυτές που έχει διατυπώσει, είναι προφανές και αυτό είναι ο στόχος του να δημιουργεί μια απόλυτη σύγχυση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινή γνώμη. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι περαστική. Δεν είμαι αλεξιπτοσυντήστρια όπω άλλοι που ήρθαν όταν είχε γίνει θάλασσα για γιαούρτι. Έτσι, <laughs> και τώρα ε, θέλουν να αλλάζουν και προέδρου ορισμένοι, ε, τους του εκλεγμένου από τη βάση, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν καν εκλεγεί βουλευτές. βουλευτέ. γιατί είχαμε αποτελέσματα το 2023 που αυτή η πολιτική γραμματεία και αυτή η κεντρική επιτροπή κάνει ότι δεν τα έχει ακούσει σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, και θέλει να, να ανεβοκατεβάζουμε προέδρου παρά τη βούληση τη βάση. Για πραγματικό πόλεμο στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο υποψήφιο για την θέση του Προέδρου Απόστολο Γκλέτσο, εκφράζοντα την ανησυχία του για τυχόν βία επεισόδια και συγκρούσει την ημέρα του επικείμενου συνεδρίου. Ποβάμαι ότι θα γίνουν έκτροπα. Νομίζω ότι ο κύριο Κασελάκη, αυτή τη στιγμή, ναι. είναι ο ηθικό αυτούργο ναι. για πράγματα που εκεί στο συνέδριο εμεί έχουμε κρατήσει mm. τι δηλώσει mm. και η εισαγγελία θα λάβει τα μέτρα τη. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο συνέδριο του κόμματο που θα διαδραματιστεί μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου. Στο οποίο οι δύο πλευρέ θα κληθούν να αναμετρηθούν οριστικά.